η δουλειά μας είναι μετακινούμενη, έχουμε τεράστιο ανέβασμα του κόστους των μεταφορών. Ξέρω εγώ, οι τροφές που χρησιμοποιούμε για τα μελίσσα έχουν ακριβήνει και το κόστος είναι δυσβάστατο. Οι εμπόροι αγοράζουν σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι αγόραζαν τα προηγούμενα χρόνια. Σε εμάς το τεράστιο πρόβλημα είναι το πρόβλημα των ελληνοποιήσεων. Δηλαδή έρχονται μέλια εισαγόμενα, αγνώστου ποιότητας κτλ, τα οποία ελληνοποιούνται και πουλούνται σαν ελληνικά. Πριν 2 χρόνια είχαν έρθει 2.500 τόνοι μέλι, το οποίο αυτό ποτέ, παρόλο τις παρεμβάσεις που κάνουμε στο Υπουργείο, ποτέ βρέθηκαν πώς πουλήθηκαν στην αγορά και με ποιο τρόπο. Γιατί η ανυπαρξία του κράτους είναι δεδομένη. Δεν υπάρχουν εισροές, εκροές και ο κάθε έμπορας, ο κάθε τυποποιητής μπορεί να πάρει μια ποσότητα ελληνικού μελιού, να πάρει και κάποια άλλη ποσότητα εισαγόμενου και να το πουλήσει σαν ελληνικό. Ή να το πουλήσει σαν Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορεί να κατάγεται, ξέρω εγώ, από την Αργεντινή, από οπουδήποτε. Το πρόβλημα, εμείς θα θέλαμε σαν σύλλογος και σαν μελισσοκόμοι να μας βοηθήσετε στο θέμα το να βρεθούν λύσεις πώς να μπει φραγμός στις ελληνοποίησεις. Και οι εμπόροι να πουλάνε αυτό που αγοράζουν, να το πουλάνε με την ετικέτα ότι είναι αυτό, αυτό. Όχι αυτό και αυτό και αυτό ίσον τίποτα. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα της μελισσοκομείας και θα θέλαμε και στη Βουλή να κάνετε κάποια υπερώτηση και οτιδήποτε. Δηλαδή είναι εθνικό θέμα και παρόλο ότι έχουμε το καλύτερο ποιοτικά μέλι σχεδόν στον κόσμο. Ευχαριστώ.